Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας. Εγώ τυχαία έβλεπα το δελτίο σας και πραγματικά δεν αντιπαράθεση με τον κύριο Γεωργαδάκη. Πραγματικά ήταν μια συγκέντρωση εκεί την οποία έκανε ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Ήρθαν οι εκπρόσωποι του συγκεκριμένου συλλόγου. Επ' ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργαδάκη πόσοι ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές του συλλόγου που εκπροσωπεί, γιατί εμένα με ψήφισαν 16.000 πολίτες της Μαγνησίας και νομίζω ότι έχω το δικαίωμα, τη δυνατότητα και την υποχρέωση να τους ενημερώνω, να τους ακούω και να απαντάω και να κάνω διάλογο μαζί τους. Και ο Γεωργαδάκης και η παρέα του εκεί, 4-5 άνθρωποι, και φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει οι ίδιοι στο site τους για να δούμε ποιο θα ήταν, πόσοι ήταν, ήρθε εκεί, άπλωσε ένα πάνω, δεν τον ενόχλησε κανένας. Εγώ ο ίδιος τον κάλεσα, γι' αυτό και μιλάει με το μικρόφωνο της εκδήλωσης του έδωσα για να μιλήσει, είπε τα όσα είπε, δεν κάθισε να ακούσει τον αντίλογο και έφυγε. Οι δημοκρατικές αντοχές του καθένα λοιπόν βρίσκονται σε αυτό ακριβώς το σημείο, ότι εγώ σε μια συγκέντρωση, παρότι ξέρω ότι η πολιτική τους αναφορά είναι πολύ συγκεκριμένη, τους κάλεσα να πούν τις απόψεις τους, να ακούσουν τα ερωτήματά τους, εκείνοι έφυγαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχαν μαζί τους μια κυρία η οποία βιντεοσκοπούσε ακριβώς για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Όμως αυτοί δίπλα από το πανό ήταν 5, κάτω ήταν 100, οι οποίοι κάθισαν 2 ώρες. Κάναμε διάλογο, μιλήσαμε, είπα εγώ τα θέματα των βασικών χαρτών που καίνε και αυτά που έλεγε προηγουμένως δεν ισχύουν. Είπα δεν και ισχύει, τα θέματα που ερώτησαν και το πρόβλημα. Εμείς έχουμε τα συγκεκριμένα αιτήματα. Ο κύριος Γεωργαδάκης έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα. Κύριε Γεωργαδάκη, συγγνώμη, θα μας απαντήσετε να μιλήσει ο βουλευτής. Τη δημοκρατία δεν υπάρχει. Για να μην ακούγεστε, μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον για να ακούγεστε καθαρά και οι δύο. Παρακαλώ, σας έδωσα εγώ ίδιο το μικρόφωνο, κύριε Γεωργαδάκη, ναι ή όχι. Σας έδωσα το μικρόφωνο, ναι ή όχι. Κύριε Γεωργαδάκη, σας έδωσε το λόγο ο κύριος Μπουκώρος να τοποθετηθείτε. Ναι, τελείωσε ο κύριος Μπουκώρος. Δεν σας άκουσα. Τελείωσε. Εγώ δεν θέλω να παράθεση με τον κύριο Γεωργαδάκη. Είναι ένας νέος άνθρωπος, τον οδηγεί τα πράγματα και να προσπαθούμε να επιχειρούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις δεν προσφέρει στους πολίτες ούτε στους τηλεθεατές σας, κυρία Καραγιάννη. Και δεν είναι η θέση μου να αντιπαρατίθεμαι με τον κύριο Γεωργαδάκη. Σας λέω λοιπόν, δεν θα μπορούσα να βγω στο δελτίο σας και να πω ψέματα. Εκεί ήταν 100 άνθρωποι και θέλετε τις φωτογραφίες. Το έδωσα το μικρόφωνο της εκδήλωσης. Ο ίδιος είπε προηγουμένως ότι δεν έμεινε να ακούσει τον αντίλογο της τοποθέτησής του και τις απαντήσεις στα ερωτήματά του. Από εκεί και πέρα βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Ωραία. Για μία ακόμη φορά ο κύριος βουλευτής, βέβαια δεν έδωσε καμία απάντηση ούτε και εδώ στον αέρα για αυτά τα αξιολόγητα ζητήματα που είναι του κόστου παραγωγής, που τα ανοίξανε και άλλοι αγρότες, εκπρόσωποι συλλόγου διαφορετικού, γιατί μας ενημερώσαν μετά από την αποχώρησή μας, εμάς, και αποχώρησαν βέβαια και οι ίδιοι από ό,τι μας είπαν, μετά την τοποθέτηση, γιατί έγινε το ίδιο ακριβώς, τους έκοψε. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς ήμασταν 22 μέρες στα μπλόκα και διεκδικούσαμε και βέβαια διεκδικούμε την επιβίωση. Τώρα τι σχέση έχουν αυτά, κύριε Καραγιάννη? Δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Εκπροσωπούσαμε την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, όπως σας άκουσα, σας παρακαλώ να μ' ακούσετε και εσείς. Εγώ ρώτησα πόσοι ψήφισαν τις τελευταίες εκλογές του συλλόγου για να δούμε πόσους εκπροσωπούν και ρώτησα αν είχε το ίδιο στο μικρόφωνο και αν έμεινε να ακούσει τις απαντήσεις. Τι απάντησε? Ορίστε, ποιοι? Αυτά τηλέφωνα στην τηλεόραση, αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να μας τα απαντήσει. Αν δεν μπορεί να κλείσει και να τελειώσει. Δεν μπορεί να ακυρώσει ο κύριος βουλευτής, το βλέπετε. Έτσι έκανε και η συγκέντρωση. Υπάρχει και βίντεο. Και λόγω χρόνου όμως του δελτίου, κύριε Γεωργαδάκη, θα ήθελα να ρωτήσω τι θα συζητήσουμε. Το αγροτικό πρόβλημα δεν έδωσε καμία λύση σε αυτά τα ζητήματα που θέταμε. Και ο κύριος Μπουκώρης είναι και ο βουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο που έφυσε ήταν αύξηση στο κόστος παραγωγής. Το αφορολόγητο πετρέλαιο που δηλώναν και λέγανε ότι θα υλοποιήσαν μετά από τόσα χρόνια, 60 εκατομμύρια ψίχουλα δώσαν. Και με τον ελεγχόμενο φρονιστικό κανονισμό, σας λέω και μία ακόμη φορά έρχεται μπροστά μας και μας φαίνεται. Στημένο περιστατικό για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Εγώ είμαι πρόσωπος της δημοκρατίας, δεν είναι ανεκτάπως θα γίνει. Δεν μπορώ να παρατηθούμε ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο από μία κυβέρνηση που δεν είναι εναντίον μας. Είναι απέναντί μας. Το πείμα. Δεν είναι πείμα, δεν μπορώ να μιλήσω, να μιλάω με τον κύριο βουλευτής, γιατί είναι ο κύριος βουλευτής.
Κύριε Γεωργαδάκη, μας ακούτε? Λοιπόν, κυρία Καραγιάννη, εγώ δεν έχω καμιά διάθεση να είμαι σε αντιπαράθεση με τον κύριο Γεωργαδάκη. Όποτε θέλει να έρθει στο γραφείο μου να θέσει τα συγκεκριμένα ερωτήματα και προβλήματα και ζητήματα του συλλόγου, πόρτα μου ανοιχτή, αλλά περίμενα τουλάχιστον να μου αναγνωρίσει τις δημοκρατικές μου αντοχές, ότι ο ίδιος τον κάλεσα να τοποθετηθεί, να πει τα ζητήματά του. Είχα και εγώ την ελάχιστη απέτηση να την απάντησή μου. Αυτό είναι όλο. Όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να μας καλέσετε στο δελτίο, να συζητήσουμε και τα αγροτικά ζητήματα και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός, γιατί έχω μάθει να αγωνίζομαι για τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Και βεβαίως υπάρχουν προβλήματα και τα αναγνωρίζει πρώτη από όλους η κυβέρνηση, αλλά εδώ συζητάμε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Έτσι ακριβώς, για ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Και θέλω να σας ρωτήσω με την ευκαιρία, κύριε Μπουκόρε, για αυτό που είπε ο κύριος Γεωργαδάκης. Εσείς μιλήσατε, αναλύσατε το ζήτημα με τους δασικούς χάρτες. Ο κύριος Γεωργαδάκης είπε πριν πως δεν έχει δεχθεί καμία λύση στο ζήτημα αυτό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το νομοσχέδιό της δίμευε τις περιουσίες των αγροτών και εμείς κομμάτι-κομμάτι τις απελευθερώνουμε και τις δίνουμε στους αγρότες και με τον νόμο Χαρδιάκη και με τις διατάξεις που ψηφίζονται. Και βεβαίως έχει μείνει ένα δύσκολο κομμάτι που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας στο Πουρί, το οποίο είναι και αυτό η μελέτη και θα αναλυφθούν πρωτοβουλίες νομοθετικές της κυβέρνησης. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι ακόμα, αλλά ελπίζω ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου θα μπορούμε να πούμε κάτι. Είναι τεράστιο και περίπλοκο το ζήτημα των δασικών, κυρία Καραγιάννη, για να το συζητήσουμε σε ένα λεπτό από τα τηλέφωνα, χωρίς καν ζωντανή επαφή. Μάλιστα, κύριε Μπουκόρη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ και να μην κοιτάμε τις εντυπώσεις, να κοιτάμε την ουσία. Καλή συνέχεια.